Φιλικό προετοιμασία σήμερα, coach. Φαντάζομαι είδες κάποια πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για σένα σε μια εποχή που σίγουρα η δουλειά είναι το πρώτιστο. Εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς είναι φιλικά προετοιμασία. Εμείς κάνουμε μια προετοιμασία, έχουμε έρθει εδώ πάνω. Προσπαθούμε μέσα από τα φιλικά να φτιάξουμε μια εικόνα καλή και να παρουσιαστούμε όσο πιο δυνατότερο στο στόχο μας που έχουμε εδώ στο πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει η ομάδα μας. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να, σε κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια τώρα, τα φιλικά προετοιμασία με τις θερμοκρασίες, βέβαια σήμερα δεν βοήθησε και το γήπεδο να παιχτεί καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα έχουμε καλύτερες εικόνες σε όλα τα παιχνίδια αυτά τα φιλικά που θα είναι φιλικά προετοιμασίας. Εύχομαι για την αντίπαλη ομάδα, τον Πιερικό, την ιστορική ομάδα, να πάει όσο γίνεται καλύτερα και να υλοποιήσει τους στόχους της. Στο Λατοχώρι, καλές συνθήκες για τη δουλειά. Πραγματικά, ναι, είναι πολύ καλές συνθήκες και τα γήπεδα είναι πολύ καλά. Και να τους δώσω συγχαρητήρια αφού μου δίνεται το δικαίωμα να εκφράσω. Πραγματικά, οι άνθρωποι εκεί πάνω είναι πολύ καλοί και μπράβο τους. Αισιοδοξία για την Ορμιονίδα φέτος, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή, η ομάδα μας συμμετέχει σε ένα νεοφώτιστη, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και πόσο μάλλον όταν σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα οι 7 ομάδες από τις 14 θα υποβαστούν. Οπότε ακόμη δυσκολεύει πιο περισσότερο το έργο το δικό μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνουμε όσο γίνεται ανταγωνιστικοί και να υλοποιήσουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλο η παραμονή. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.